και ήδη στην Αγία Τράπεζα βρίσκονται μοσχοσάπουνα και σπόνοι θαλάσσιες, ώστε με το ζεστό νερό να την πλύνουμε, με τα αρωματικά σαπούνια να την ποσάπτως περιποιηθούμε όπως πρέπει και συνεχεία να τη σκοτήσουμε με τους πόμπους της θαλάσσης, προκειμένου να είναι έτοιμη να δεχθεί το Άγιο Μύρο και τα πολύτιμα αρώματα. Κύριε Λαϊκόμε, Κύριε ο Θεός, μόνο Αγιά σας τα ρήθρα του Ιορδάνου, δια της σωτηριώδους σου επιφανίας, αυτός και νυν κατάπεμψον την χάρη του Αγίου σου Πνεύματος επί το παρόν θυσιαστήριον και ευλόγησον ημάς και το είδωρ τούτο προς αγιασμόν και τελείωσιν του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Ήδη η αρχιερείς απαιτήθηκε τα μεγάλα ομοφόρια και τα αρχαιρετικά προσβήματα και ενεδύθημε χιτών από δύρι που λέγεται Σάβανο, όπως ο Κύριος περιορίζει το Σάβανο κατά την ώρα του ενταφιασμού, επειδή η Αγία Τράπεζα υποδηλεί τον τάφο του Κυρίου, επάνω στην οποία θα τελείται η ανέμακτη θυσία, η Θεία Ιερουργία, και προκειμένου να μην υπάρξει τι το οποίο θα μπορούσε να λερώσει τα Ιερά Άμφια, τα αρχιερατικά. Τώρα λοιπόν θα πλύνουμε και θα σκορπίσουμε την Αγία Τράπεζα. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν.
και βαρύτιμα αρώματα, είναι μείγμα πολλών αρωμάτων, προκειμένου να έχει ιδιάζουσα ευωδία, η οποία παραμένει για χρόνια στην Αγία Τράπεζα. Και εδώ είναι το Άγιο Μύρο, με την οποία μετά θα τη χρήσουμε. Να πούμε ότι τα εγγένεια του ναού είναι μία βαπτισματική ακολουθία, είναι όπως το βάπτισμα. Έχουμε δηλαδή προκαταρτικές ευχές, το ηγιασμένο νερό, το χρήσμα, το Άγιο Μύρο και τα πολύτιμα αρώματα. Αλληλούια.
Και φέρετε επί της αρκούς. Και φέρετε κάτω από τις Αγίας Τραπέζης
και παραμένει εδώ έως όπου στο πέρασμα των αιώνων θαρρεί και έχει η Εκκλησία μας η δίκαιη απολογία περί της αποκαταστάσεως κατά της Αγίου Φθαρέως. Την Thank you.